Λοιπόν, η ώρα είναι 9:33, είμαστε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής και είναι εξόχως αποκριάτικο με Χρήστο Νέζο από την Άξο. Τώρα δεν ξέρω, Χρήστο, γιατί στον οδηγό μου γράφουν απόδραση από το τυροκομείο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να καλημερίσουμε και τη Γεωργία τη Λαγού που τη βλέπουμε στην παλιά Κοκκινιά με τον Δημήτρη τον Κρητικό. Καλημέρα και εκεί θα μας δείξει ωραίους χαλβάδες, Χρήστο μου. Αλλά σε βλέπουμε με κοντομάνικο, Γεωργία. Δημήτρη, καλημέρα. Θα έρθουμε σε λίγο σε εσάς. Κοίταξε. Σε βλέπουμε με κοντομάνικο. Ιορδάνη, είσαι καλά, αγόρι μου. Είμαι καλά. Εδώ έχω, κοιτάξτε, σας έβλεπα το πρωί, έχετε βροχές εκεί και νομίζω βροχές θα έχει ολόκληρη η Ελλάδα ή η Βόρεια Ελλάδα, μάλλον από το κέντρο και πάνω. Ναι. Βροχές, εδώ πέρα ένας ήλιος μοναδικός, δεν κάνει κρύο, γύρω στους 18 βαθμούς έχουμε, γι' αυτό και είμαι εγώ με το κοντομάνικο. Κοιτάξτε, δεν έχει κοιμηθεί κανένας εδώ στο νησί. Τα πάντα, τα ξενοδοχεία είναι όλα γεμάτα. Τα καράβια που έρχονται δεν υπάρχει θέση ούτε σκαμνάκι για να φτάσουν εδώ. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ότι υπάρχει εδώ στην απόκριση στην Άξο, είναι κάτι το μοναδικό. Σας δείχνουμε κάθε χρόνο ναι. τα γνωστά και τα πολύ όμορφα σημεία της Ελλάδας όπου γίνονται εκδηλώσεις αποκριάς. Ήρθε η στιγμή να σας δείξουμε και αποκριά από την Άξο. Πάντως και απόκριες. Διότι όπως έλεγες. Να σου πω, και απόκριες να μην ναι. ήταν το ότι πήγες εσύ στην Άξο, τους άφησες τους ανθρώπους εξάγρυπνους όλη τη νύχτα. Δεν χρειάζεται και απόκριες να μην είχαν. Με το που πάει ο Νέζος στην Άξο τελείωσε το πράγμα. Πήρε φωτιά το νησί. Γελάς, Έλα, όχι, είναι οι Ναξιώτες. Το σχόλιο σου είναι μοναδικό κάθε φορά και το απολαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι οι Ναξιώτες, το έχουν μέσα τους τόσο γλεντζέδες. Ο Διόνυσος πέρασε από εδώ, πήγε και στην Ξάνθη η Ιορδάνη μου, αλλά πέρασε και από εδώ από το ξέρουμε νησί ότι, και εδώ έρχονται και μικρόφυνε. Ότι η καρδιά σου το τι γίνεται με τυρακές το βράδυ. Το ξέρουμε ότι η καρδιά σου είναι στην Ξάνθη. Καλά, 15 χρόνια παρουσίαση η Ιορδάνη μου. 15 έτσι. Χρόνια έτσι. Παρουσίαση του καρναβαλιού της Ξάνθης. Είναι δυνατόν. Είναι μέσα και μέσα όλα μα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Αλκηστέας της Ξάνθης δηλαδή. 15 χρόνια. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Κοιτάξτε, τώρα έρχομαι στην απόδραση γιατί κοιτάξτε να δείτε. Δωμάτια είναι μια μόδα που είναι πολύ ωραία μόδα. Τα δωμάτια απόδραση. Στην Αθήνα έχουμε γύρω στα 60 νομίζω. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πολλά. Έγινε λοιπόν και σε ένα νησί της Ελλάδας, στην Άξο, έφτιαξαν δωμάτιο απόδραση. Τι είναι αυτό? Πρέπει να σας πω ότι πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, έχουν φτιάξει ένα παλιό τυροκομείο. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, εδώ οι αγρότες της Νάξου, που είναι η ζωή του νησιού, φτιάξανε το πρώτο, πώς ήταν το πρώτο τυροκομείο. Και μπαίνουν μέσα ομάδες. Οι ομάδες αυτές λοιπόν πρέπει να έχουν γνώσεις αρκετές. Εκεί το κριτήριο είναι οι γνώσεις, εξυπνάδα. Και πρέπει, μπαίνεις μέσα, τώρα θα σου το δείξω. Κάτι, γιατί έχω τα παιδιά εδώ που είναι τις... Ναι, ωραία παιδιά, ελάτε. Είναι η ομάδα της Νάξου, ο Παναξιακός, που σήμερα παίζει με τον Ατρόμητος, με τον Άρη Πετρούπολη σε λίγες ώρες. Και θα παίξει η ομάδα λοιπόν, στις 12 έχουν τον αγώνα τους εδώ στο γήπεδο. Θα μπουν μέσα, μπαίνουμε λοιπόν μαζί με την ομάδα στο δωμάτιο, στο μικρό τυροκομείο που έχει φτιαχτεί εδώ. Και θα πρέπει με τις γνώσεις, κλειδώνεστε. Μπαίνουμε παιδιά, ελάτε γρήγορα, ελάτε Ιορδάνη. Ελάτε μέσα. Μπαίνουν λοιπόν και θα πρέπει, κλειδώνουν οι πόρτες και θα πρέπει μέσα από τους γρίφους που υπάρχουν, να βρούμε τους γρίφους, θα πρέπει να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε και να βγούμε. 40 λεπτά κρατάει, έχουν κλείσει, έχει έρθει όλες οι ομάδες της Νάξου, παιδιά της Νάξου, για να παίξουν στο παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε φακούς, μπαίνουμε. Οι πόρτες κλειδώνουν, έλα και η κάμερα μέσα. Ωραία, φοράμε τα ρούχα, τα ειδικά, τις ειδικές στολές. Που πρέπει να είσαι μέσα σε ένα τυροκομείο, δεν πρέπει να για λόγους υγιεινής, τα πάντα. Γρήγορα παιδιά πάμε. Και τι ψάχνουνε ρε Χρήστο τώρα, τι ψάχνουνε. Να λύσουν οι μέσα, γρίφους. Τι ψάχνουν, ψάχνουν μέσα από γρίφους, να λύσουν γρίφους για να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις και να φύγεις από το δωμάτιο, από το τυροκομείο. Πρέπει να σου πω ότι αν δεν τα καταφέρεις, από το σκοτάδι. Λίγο κάποια στιγμή ανεβαίνουν και οι παλμοί γιατί λίγο φοβάσαι, είναι το άγνωστο. Ή το πολύ αν πολύ... δεν μπορέσεις να τα καταφέρεις να ξεκλειδώσουν οι πόρτες και να βγεις. Να σου πω, και αν δεν ξεκλειδώσεις και μείνεις μέσα, αρχίζεις να τρως τα τυριά. Καλά, πόσο θα φάζει, έχει πολλά μέσα. περιμένετε. Ωραία, μέχρι να ετοιμαστείς, άκουσε με. Χρήστο, μέχρι να ετοιμαστείς. Έλα. Μέχρι να ετοιμαστείς, να δείξουμε και τους χαλβάδες και να έρθουμε σε λίγο. Δείξε τους χαλβάδες γιατί εγώ μετά θα πάω. Σας έχω ετοιμάσει μεγάλο γλέντι. Ελάτε, παιδιά, γρήγορα. Σας έχω ετοιμάσει μεγάλο γλέντι επάνω στην πορτάρα θα πάω. Ωραία. Ωραία, παιδιά, ελάτε μέσα. Να είμαστε μέσα στο τυροκομείο εδώ της Ένωσης.
και αρχίζουν οι γρίφοι. Αρχίζουν οι γρίφοι. Ψάχτε, παιδιά, κλειδώνουν οι πόρτες, κλειδώθηκα με την ομάδα του Παναξιακού. Δεν θέλω σχόλια, Δημήτρη μου. Τι θα γίνει. Το έκανε μόνο στο σχόλιο, τι να κάνω εγώ. Τι να κάνω, ψάξτε τα τυριά. Ψάξτε τα τυριά. Παιδιά, ωραία. Τι βρήκες, βρήκες κλειδί. Ωραία. Α, δηλαδή στα τυριά μέσα έχει ή από κάτω έχει κλειδί για να ανοίγεις πόρτες. Δεν ξέρω. Ψάχνεις, ανοίγεις λοιπόν κάπου, βλέπεις ερώτηση. Αν απαντήσεις σωστά, σου δίνει άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Βάλε μια τελεία τώρα. Χρήστο, βάλε μια τελεία. Πάμε στην Γεωργία για να μας πει λόγω των ημερών. Από εδώ. Ωραία, βάλε μια τελεία.